Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα η ώρα της κάλπης έχει βγει εκτός στούντιο και βρίσκεται στο Δημοτικό Κήπο Κοζάνης, ένα σημείο αναφοράς για την πόλη και για την ευρύτερη περιοχή. Και ήρθαμε εδώ για να συναντήσουμε έναν υποψήφιο δήμαρχο που κατεβαίνει σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές με το συνδυασμό δύναμη προοπτικής. Ο λόγος για το Φώτη Κεχαγιά, μια ανεξάρτητη δημοτική κίνηση, έτσι όπως προτάσει ο κύριος Κεχαγιάς, ο επικεφαλής του συνδυασμού, με ένα αξιόλογο ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από πολλούς ανθρώπους. Θα κάνουμε λοιπόν μια κουβέντα, θα κάνουμε μια συζήτηση εδώ στη φύση που αγαπάει ο κύριος Κεχαγιάς, γιατί ήταν δική του επιλογή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέριζω όλους τους τηλεθεατές του Flash TV και βέβαια είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χώρο. Εμένα μου αρέσει η Ήπεθρος, έχω ζήσει στην Ήπεθρο, αγαπώ την Ήπεθρο και βέβαια πρέπει να την αναδείξουμε την Ήπεθρο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε για να κάνουμε τη συνέντευξη εδώ στο πάρκο της Κοζάνης. Σε ένα πνεύμονα ζωής και σε ένα σημείο αναψυχής. Βλέπουμε εδώ παράλληλοι συμπολίτες μας έχουν έρθει, οι μαμάδες με τα παιδιά. Έτσι. Και ένα σημείο που μπορεί να αξιοποιηθεί ενδεχομένως και επιπλέον. Πρέπει να αξιοποιηθεί ακόμα περαιτέρω. Πρέπει τα συντριβάνια να αρχίσουν να λειτουργούν. Θα πρέπει να έχει περισσότερη καθαριότητα. Και βέβαια είναι ένας χώρος που πρέπει να επεκταθεί μέχρι το στρατόπεδο πιο πέρα, γιατί ίσως είναι ο μόνος πνεύμονας μέσα στην Κοζάνη και πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Θέλω να τα πάρουμε με την αρχή, από την αρχή κύριε Κεχαγιά, και να μου πείτε τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ασχοληθείτε με τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είστε ένας ενεργός πολίτης, ένας δραστήριος άνθρωπος με χρόνια συμμετοχή στα αυτοδιοικητικά. Διατελέσατε και αντινομάρχης, αντιπεριφερειάρχης, πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου. Δύο φορές κατεβήκατε στις βουλευτικές εκλογές και γενικότερα είστε ένας άνθρωπος με πολύ έντονη κιόλας συμμετοχή και στο συνδικαλιστικό και πολιτικά, κίνημα. Και στα πολιτικά δρόμια. Στα κοινά γενικότερα, σε συλλόγους. Γιατί λοιπόν ο Φώτης Κεχαγιάς να είναι ο επόμενος δήμαρχος Κοζάνης? Έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια, κυρία Ανουλίδου, και με τα αυτοδιοικητικά και με τα πολιτικά δρόμενα και γενικά με τα κοινά. Αυτή τη φορά επέλεξα να κατεβώ στον πρώτο βαθμό, ηγούμενος ενός συνδυασμού, ενός ανεξάρτητου συνδυασμού, με ανθρώπους που απαρτίζονται από όλους τους χώρους, και τους επαγγελματικούς και τους πολιτικούς χώρους. Και βέβαια είναι μια κοινή προσπάθεια για να προσφέρουμε στο Δήμο Κοζάνης. Αυτή τη φορά επέλεξα να είμαι αρχηγός. Τις άλλες φορές πήγαινα κάτω από άλλα σχήματα. Στρατιώτης μια ζωή. Και βέβαια δεν μας λείπει τώρα ούτε η αυτοδιοικητική εμπειρία, δεν μας λείπει ούτε η αποτελεσματικότητα και είμαι περήφανος για το συνδυασμό που κατεβάζω και όλοι μαζί προσπαθούμε με τη συνέργεια όλων των πολιτών, θέλουμε συναπόφαση από όλους τους πολίτες. Θεωρείτε ότι κανένας δεν περισσεύει σε αυτή την προσπάθεια? Δεν περισσεύει κανένας, ούτε καμιά παράταξη δημοτική. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και είμαι από τους ανθρώπους που πάντα προσπαθώ να έχω κοινές αποφάσεις, να συνθέτω προτάσεις για να μπορούμε να είμαστε ωφέλιμοι για το Δήμο και γενικά για την κοινωνία μας που τόσο πολύ μας χρειάζεται. Η επιλογή των συνεργατών σας στο κομμάτι της συγκρότησης του ψηφοδελτίου με τι χαρακτηριστικά έγινε, κύριε Κεχαγιά? Με χαρακτηριστικά καταξιωμένοι άνθρωποι, επαγγελματίες, αγρότες, καθηγητές, εκπαιδευτικοί, γιατροί, από όλους τους χώρους, επιχειρηματίες, γιατί μην ξεχνάμε και στο πρωτογενή τομέα πρέπει να δώσουμε έμφαση, αλλά πρέπει να δώσουμε έμφαση και στο δευτερογενή τομέα και στην μεταποίηση, αλλά και στην επιχειρηματικότητα. Πηγαίνουμε σε μια άλλη εποχή από εδώ και πέρα, τη μεταλλευνητική εποχή, και πρέπει όλοι μαζί να συνεισφέρουμε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Κρίσιμη περίοδος αυτή. Πάρα πολύ κρίσιμη. Το καθεστώς της μετάβασης, να φύγουμε δηλαδή από τη μονοκαλλιέργεια της ΔΕΗ και να επικεντρωθούμε, από να εστιάσουμε. Από τους βιομηχανικούς εργάτες και να πάμε στο πρωτογενή τομέα, στο δευτερογενή τομέα, στη μεταποίηση. Σε αυτό έχουμε θαυμάσια προϊόντα. Σε αυτό πρέπει να βασιστούμε, θεωρείτε? Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος και πρέπει να όλοι μαζί να στρέψουμε τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να έχουμε μέλλον στην περιοχή μας. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να μην δεν κάνουμε το αρδευτικό της βόρειας ζώνης για να κάνουμε καλλιέργειες δυναμικές τέτοιες, ούτως ώστε το παραγόμενο προϊόν και ανταγωνίσιμο να είναι, αλλά να φέρνει εισόδημα στις βιοτεχνίες που θα δημιουργηθούν, είτε αυτές είναι κτηνοτροφικές είτε είναι γεωργικές καλλιέργειες. Για να υπάρξει ωστόσο ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, κύριε Κεχαγιά, θα έπρεπε να είχαμε επιλύσει τα προηγούμενα χρόνια διάφορα προβλήματα όσον αφορά και ζητήματα που εντοπίζονται κυρίως στο κομμάτι των υποδομών. Αγροτική οδοποιία, νερό, ηλεκτροφωτισμός, όλα αυτά είναι λυμένα, γιατί διατελέσετε? Όχι, δεν είναι λυμένα. Να σας πω ότι στις υποδομές είμαστε σε ένα καλό σημείο.
Βέβαια, ο συνδυασμός μας ρίχνει μεγάλη βαρύτητα, ιδίως στις μονάδες της βιοτεχνίας, είτε είναι κτηνοτροφικές μονάδες, είτε είναι άλλες μεταποιητικές βιοτεχνίες, να έχουν προσβασιμότητα πρώτον, να έχουν ηλεκτροφωτισμό, υδροδότηση και βέβαια θα πρέπει να βοηθηθούν ούτως ώστε να στηθούν στα πόδια τους για να μπορούν να παράγουν και πλούτο και να έχουμε και επισκεψιμότητα εδώ πέρα. Γιατί ακόμα και μια κτηνοτροφική μονάδα μπορεί να έχει επισκεψιμότητα. Η αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή μας, με την όποια εξωστρέφεια έχει αναπτυχθεί τα προηγούμενα χρόνια, θεωρείτε ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι? Βεβαίως. Και πώς μπορεί μια δημοτική αρχή να βοηθήσει σε αυτό, κύριε Κυπριακή? Βεβαίως. Έχουμε θαυμάσια προϊόντα. Δηλαδή, είπα και προχτές στα εγκαίνια, δεν μπορεί το σαφράν, ο κρόκος, να μην είναι γνωστός, να λένε κρόκος Κοζάνης το προϊόν και να είναι στα πέρατα του κόσμου γνωστό. Γιατί είναι ένα παγκόσμιο προϊόν και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Τα τυροκομικά προϊόντα, τα αρωματικά φυτά, οι άλλες καλλιέργειες, τα φρούτα, τα ροδάκινα από το Βελβεντό, και πρέπει να αναπτυχθούν τέτοιες καλλιέργειες και στην παραλίμνια περιοχή. Είναι κρίμα να βάζουμε σε αυτή την εποχή σιτάρια και κριθάρια. Είναι ό,τι χειρότερο, γιατί δεν παράγουν καθόλου πλούτο. Μπαίνουν μέσα οι γεωργοί. Αν δεν υπήρχαν οι μικρές επιδοτήσεις, θα έμπαιναν μέσα και θα ήταν απέραντα. Δεν θα τα όργωνε ο κόσμος. Αξιοποίηση παραλίμνια ζώνη Πολυφύτου. Ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Το όνειρο το μεγάλο. Και για προηγούμενους, για όσους διετέλεσαν μέχρι στιγμής δήμαρχοι και για αυτούς οι οποίοι θα έρθουν, ενδεχομένως θα είστε εσείς ο επόμενος δήμαρχος. Τι όραμα και τι σχεδιασμό έχετε για αυτό το κομμάτι? Είναι το μέλλον, πιστεύω, της περιοχής και όλου του νομού Κοζάνης. Η παραλίμνια περιοχή είναι το φιλέτο του Δήμου Κοζάνης. Ξέρετε πολύ καλά ότι. Και από πολλές φορές έχω κάνει προτάσεις. Κάνουμε τώρα τη μελέτη του παραλίμνιου δρόμου για να αξιοποιηθεί η παραλίμνια περιοχή και τουριστικά και με την ταυτόχρονη άρδευση της παραλίμνιας περιοχής από το αρδευτικό της βόρειας ζώνης, και εκεί χρειάζονται αρκετά λεφτά και πρέπει η πολιτεία να σκύψει, θα αξιοποιηθεί και θα είναι το μέλλον της περιοχής. Ξέρετε κάποτε τι έλεγα όταν σηκωνόταν η Ποντοκόμη, το Μαυροδέντρι, η Μαυροπηγή, ο Κόμανος? Αν φτιάχναμε μια πολιτεία κάτω στη λίμνη, θα ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να προσφέρει η παραλίμνια περιοχή σε αυτόν τον τομέα. Βλέπετε αποσπασματικά πάνω από εδώ από εκεί και έχουν χαθεί τα χωριά τους. Και δεν και το Κλήτος από την άλλη μεριά. Πρέπει ό,τι συγκριτικά πλεονεκτήματα έχουμε στην περιοχή μας, στο Δήμο μας, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για να έχουμε επισκεψιμότητα τουριστών. Και ξέρετε, αυτό το τουριστικό συνάλλαγμα είναι αυτό το παραπάνω που μπορεί να μας δώσει πρόοδο και να μείνουν τα νέα μας παιδιά εδώ και οι επιστήμονες. Σε όλα αυτά που μου περιγράφετε, απαραίτητο κομμάτι είναι η χρηματοδότηση και οι πόροι. Μπορεί αυτή η περιφέρεια στο σύνολό της, που έγινε μια αξιόλογη θεωρώ προσπάθεια από την νυν περιφερειακή αρχή, και το λέω αυτό γιατί αποτελείτε και εσείς μέρος αυτής, όσον αφορά την επιπλέον εξοικονόμηση κονδυλίων και ενίσχυση διαφόρων προγραμμάτων, για παράδειγμα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που μπορεί, περιλαμβάνει δράσεις. Ήρθαν περισσότερα λεφτά με το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ήρθαν περισσότερα λεφτά. Πρέπει όσο γίνεται αυτά, το 1 ευρώ συνήθιζα να λέω που έρχεται, θα πρέπει να έχει προστιθέμενη αξία, να γίνονται 2 και 3. Ο δρόμος που πρέπει να γίνει Κοζάνη Ρήμνιο και ήρθαν τα λεφτά, τώρα που θα δημοπρατηθεί, είναι ό,τι καλύτερο για την προσβασιμότητα στην παραλίμνια περιοχή. Η περιοχή του Ρήμνιου και της Αιανής έχει χλωρίδα και πανίδα, πανέμορφη, έχει επισκεψιμότητα, αλλά αν η πρόσβαση γίνει ακόμα πιο εύκολη, φαντάζεστε, το ίδιο και ο αρχαιολογικός χώρος, φαντάζεστε, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουμε ανάγκη τον εσωτερικό τουρισμό και τον εξωτερικό. Τώρα, επειδή λέτε πολύ για παραλίμνια ζώνη και τα χωριά αναφέρετε εκεί. Είναι πανέμορφα. Πολλοί σας είπαν, κύριε Κεχαγιά, γιατί δεν κατεβήκατε στο Δήμο Σερβίων. Ξέρετε πολύ καλά ότι το δημοτικό διαμέρισμα. Το ΕΡΕ. Και είναι η περιοχή μου, την οποία μεγάλωσα. Αλλά έλα που το Ρήμνιο είναι στο Δήμο Κοζάνης και είναι με δημότης του τοπικού διαμερίσματος του Ρήμνιου. Και είναι το μόνο χωριό πέρα μεριά από τη λίμνη που ανήκει στο Δήμο Κοζάνης. Δεν μπορούσα να πάω στα Σέρβια, αν και την αγαπάω και κάποια στιγμή πέρασε από το μυαλό μου να πάω σε εκείνη την περιοχή να προσφέρω, γιατί είναι παραμελημένη περιοχή. Δεν είχε ποτέ ούτε πολιτικούς ανθρώπους να σπρώξουν λίγο την περιοχή σε αυτόν τον τομέα και είναι μια περιοχή που πρέπει να την προσέξουμε ιδιαίτερα. Είναι η παραλίμνια περιοχή απέναντι μεριά,
πέρα με τα Πιέρια, με το Βελβεντό, με όλα τα πανέμορφα μέρη εκεί που πρέπει να δώσουμε προσοχή. Εκεί κύριε Κεχαγιά, με αφορμή τη διοίκηση του Δήμου Σερβίων και το πόσο πίσω ενδεχομένως μπορεί να πήγε ο τόπος με λάθος πολιτικές, λάθος πρακτικές, ασυνεννοησία, ανοργανωσιά, ταξία κτλ. Και σας το λέω αυτό, γιατί ο Δήμος Σερβίων αποτέλεσε ένα παράδειγμα εν όψη του Κλεισθένη που θα εφαρμοστεί. Προς αποφυγή σίγουρα, αλλά αυτό ενδεχομένως το αντιμετωπίσετε και εσείς την επόμενη μέρα των εκλογών με το σύστημα της απλής αναλογικής που θα χαθούν οι απόλυτες πλειοψηφίες. Δεν θέλω να επιστρέφω σε τέτοια θέματα, γιατί είναι λυπηρά, σε στεναχωρούν τους δημότες εκεί του Δήμου Σερβίων Βελβεντού. Βλέπετε ότι έγινε ο διαχωρισμός τώρα και ούτε να ρίξω και ευθύνες. Οι ευθύνες είναι σε όλους. Και μπορώ να πω και σε όλους μας, και στην περιφέρεια και ακόμα και στους δημότες του Δήμου Κοζάνης. Είναι συνολικές οι ευθύνες. Τώρα, οι κάτοικοι του Βελεβεντού επέλεξαν να ανεξαρτητοποιηθούν. Καλώς, προχωρούν. Είναι οι βούλοι της τοπικής κοινωνίας και εγώ είμαι μαζί τους. Ναι. Αλλά. Εγώ σας ρωτάω για κάτι πολύ κομβικό όσον αφορά το κομμάτι της διοίκησης. Ναι. Είδαμε ότι η διοίκηση του Αθανάσιου Κοσματόπουλου. Δεν πειράζει τώρα που πατάμε τον καζόν. Δεν μας κατηγορήσουν. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί εδώ έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης. Αλλιώς ήταν περιφραγμένο. Έτσι. Όσον αφορά το κομμάτι της διοίκησης. Δηλαδή, η απλή αναλογική, εφόσον θα εφαρμοστεί την επόμενη μέρα, μπορεί να έχετε, να εκλεγείτε εσείς δήμαρχος και να έχετε δημοτικούς συμβούλους και από άλλους συνδυασμούς. Είμαι από τους ανθρώπους που πάντα προσπαθούν να συνθέσουν και τις προτάσεις και τις παρατάξεις. Το βλέπετε αυτό και στην Περιφερειακή Αρχή, που είναι το 95% των αποφάσεων είναι ομόφωνες. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος και ενθουσιάζομαι και περήφανος για αυτές τις αποφάσεις. Έτσι θα λειτουργήσω και στο Δήμο. Αν είναι δυνατόν όλες οι παρατάξεις να συμμετέχουν στη Δημοτική Αρχή. Και ξέρετε, με την απλή αναλογική, τουλάχιστον τρεις συνδυασμοί, τουλάχιστον λέω, τρεις συνδυασμοί θα συμμετέχουν στη διοίκηση του Δήμου. Μακάρι να συμμετέχουν όλες. Και επειδή όλες οι παρατάξεις είναι από το δημοκρατικό τόξο, εγώ, ο Φώτης ο Κεχαγιάς, θα τους ήθελα όλες τις παρατάξεις με ρόλους, με προτάσεις, και η σύνθεση είναι το πιο απλό πράγμα. Ναι. Η συνδικαλιστική μου πείρα των δεκαετιών μου δίνει αυτό το δικαίωμα, έτσι λειτουργήσα και στην ΕΛΜΕ, με όλες τις παρατάξεις μαζί, σαν πρόεδρος που ήμουνα, έτσι λειτουργώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι λειτουργήσα γενικά στη ζωή μου, γιατί την πρόταση του αντιπάλου την παίρνεις, μπορεί να είναι καλύτερη από τη δικιά σου. Κανένας δεν διεκδικεί το αλάθητο. Είστε δηλαδή ανοιχτός και στο να συζητήσετε. Βεβαίως. Και να επαναπροσδιορίσετε ενδεχομένως κάποιες δικές σας προτάσεις. Γιατί τώρα πάτε με ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό και προγραμματισμό. Όχι όμως πριν τις εκλογές. Μετά τις εκλογές καθόμαστε κάτω και καθόμαστε, τα βάζουμε σε ένα τραπέζι, λέμε πώς θα διοικήσουμε, βάζουμε τις προγραμματικές θέσεις ολονών και προχωρούμε. Ναι. Έχει βγει και ο ήλιος, δεν ξέρω αν είναι αυτό συμβολικό. Έτσι. Φωτίσαμε πολύ. Κύριε Κεχαγιά, έχετε κάποιες βασικές αρχές στο κομμάτι των προγραμματικών σας θέσεων και σε κάποια πράγματα που θέλετε να κάνετε την επόμενη μέρα των εκλογών. Ένα από αυτά είναι και το 80% επί της αξίας του νερού, και το θέτω γιατί είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και αφορά όλους τους δημότες. Έχετε πει ότι θα το μειώσετε. Συνυποψήφιό σας λέει ότι θα το καταργήσει. Έτσι. Άλλοι λένε ότι δεν μπορεί να καταργηθεί ούτε να μειωθεί, θα διατηρηθεί ως έχει. Ακούστε να δείτε. Ξέρετε ότι πέρα από τα μαθηματικά και οικονομικά έχω κάνει και διοίκηση και όλα αυτά. Είναι δυσβάστακτα τα τέλη που πληρώνουν οι δημότες του Δήμου Κοζάνης. Το 80% είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν μπορεί ένα διαμέρισμα, το δικό μου διαμέρισμα, πλήρωσε 200 ευρώ τέλος νερού και τέλη υπονόμων. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Σας πληροφορώ, πληρώνουμε περισσότερο νερό από την τηλεθέρμανση. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ το έχω μελετήσει, έχω δει και από πού θα βγάλω τους σπόρους. Να σας πω, τα δημοτικά πάρκα, οι δημοτικοί δρόμοι, τα σχολεία, τα γυμνάσια λύκεια που δεν έχουν λαπτήρες LED, μπορεί να γίνει μια ενεργειακή αναβάθμιση, να βάλουμε και να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά λεφτά. Ξέρετε ότι πρέπει οι δαπάνες του Δήμου να μπορέσουν να περιοριστούν οι σπατάλες, όχι τα απαραίτητα, οπωσδήποτε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στο Δήμο, να ξεκονομηθούν πολλά λεφτά, ούτως ώστε δεσμεύουμε ότι την επόμενη μέρα, άμα είμαι δημοτική αρχή, θα κατεβεί το τέλος αυτό το 80% στο 40%. Εγώ πυροτεχνήματα δεν θέλω να δίνω στον κόσμο και να δίνω υποσχέσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι λέω το τηρώ με ευλάβεια θρησκευτική. Και μετά, μελετώντας τα στοιχεία, αν υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα
να καταργηθεί και το 40%, θα το κάνω και δεσμεύουμε και από το πρώτο διάστημα. Άρα, ούτε πυροτεχνήματα, ούτε τίποτα. Και η ΔΕΙΑΚ πρέπει να στηριχθεί και η τηλεθέρμανση πρέπει να στηριχθεί για να μπορούμε να λειτουργήσουμε, να παρέχουμε στους δημότες τέτοιες υπηρεσίες που να είναι περήφανοι για το Δήμο τους. Ένα Δήμο ανοιχτό, με ηλεκτρονική διακυβέρνηση και να μπορούμε να είμαστε περήφανοι και για αυτό που θα αφήσουμε στα παιδιά μας. Υπηρεσίες που αναφέρατε χαρακτηριστικά και την Δημοτική Επιχείρηση Ιδρύματος Αποχέτευσης, που έχουν σοβαρότατα προβλήματα, βεβαίως, αντιμετωπίζουν. Βεβαίως. Και οικονομικά, αλλά είναι και αναπόσπαστο κομμάτι του Δήμου. Βεβαίως. Ξέρω ότι υπάρχουν τεράστιες ανίσπρακτες οφειλές, υπάρχουν αρκετοί που δεν πληρώνουν αυτό και χρόνια. Αυτό από τους ασυνεπείς καταναλωτές. Η ΔΕΙΑΚ και η διοίκηση της ΔΕΙΑΚ να δει τα του οίκου της. Να δει τα οικονομικά, να προσπαθήσει να εισπράξει. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να μπει και μια εταιρεία εισπρακτική, αλλά δεν μπορεί ο Δήμος να είναι ο μεγαλύτερος οφειλέτης στη ΔΕΙΑΚ. Να μην πληρώνουν ούτε η Δημοτική Βιβλιοθήκη, ούτε τα δημοτικά κτίρια και το στάδιο το ΔΑΚ, να μην πληρώνει τηλεθέρμανση. Θα πρέπει αυτά όλα, η ΔΕΙΑΚ είναι μια εταιρεία, είναι ανώνυμη εταιρεία, βέβαια είναι ιδιωτικού δικαίου, δημόσια επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, αλλά υπάρχουν εργαζόμενοι και θα πρέπει να μην τα φορτώνονται οι συνεπείς καταναλωτές. Δεν μπορεί ο συνεπής να πληρώνει διπλάσιο νερό, να πληρώνει και του γείτονα που δεν πληρώνει. Η κοινωνική πολιτική να γίνει, να υπάρχει στους ανθρώπους, στους ανήμπορους, στους ανθρώπους οι οποίοι δεν δουλεύουν, είναι άνεργοι, αλλά υπάρχουν πολλοί οι οποίοι μπορούν να πληρώσουν και δεν πληρώνουν. Ναι, παντός οφειλές. Μένω λίγο στο κομμάτι των οικονομικών και των δεσμεύσεων που μπορεί να έχει ο Δήμος Κοζάνης προς τρίτους, γιατί είστε και μαθηματικός, γνωρίζετε πολύ καλά τα οικονομικά δεδομένα και θα τα ψάξετε έτσι όπως λέτε. Αλλά οφειλές έχει και ο Δήμος Κοζάνης προς τρίτους, προς προμηθευτές, όλα αυτά τι θα γίνουν. Προς τη ΔΕΗ. Γι' αυτό λέω, το πρώτο κομμάτι που πρέπει να κοιτάξει ο επόμενος Δήμαρχος είναι τα οικονομικά. Βέβαια, προσπαθούν. Εγώ δεν μηδενίζω τίποτα, ούτε τις προσπάθειες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ούτε των προηγούμενων. Έχουν γίνει προσπάθειες από τους προηγούμενους αντιδημάρχους οικονομικών, αλλά θα πρέπει τα οικονομικά να μπουν τόσο καλά, με ξέρετε και από την Νομαρχία και από την Περιφέρεια. Πρώτα κοιτάς να έχεις καλά οικονομικά και μετά να μπορείς να προσφέρεις στους δημότες και να κάνεις κοινωνική πολιτική, να κάνεις συσίτια, την κοινοφιλία, όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα. Είναι δύσκολη η καιρή που βιώνουν οι δημότες. Και είναι πολλοί οι οποίοι δεν έχουν φάνη. Ναι. Στο κομμάτι, κύριε Κεχαγιά, της εσωτερικής αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών. Γιατί υπάρχουν υπηρεσίες που έχουν σοβαρά προβλήματα και εντός του Δήμου. Και υποστελέχωση. Και υποστελέχωσης, βεβαίως. Ή ενδεχομένως υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε λάθος πόστα, έχουν άλλες ικανότητες και άλλες δυνατότητες και βρίσκονται σε λάθος πόστα. Θα υπάρξει εσωτερική αναδιοργάνωση. Βεβαίως. Πρέπει να υπάρξει εσωτερική αξιολόγηση. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι ο μισθός που παίρνουν πρέπει να αποδίδουν. Είμαστε υπηρέτες του λαού της Κοζάνης. Όλοι κάνουμε, είμαστε λειτουργοί. Λειτουργήμα κάνουμε. Εγώ ξέρετε ότι και στην περιφέρεια δεν παίρνω δραχμή σαν πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αλλά κάθομαι εκεί και προσπαθώ γιατί θέλω να προσφέρω. Αφιλοκερδώς. Ώρες, εργατοώρες τεράστιες, μερόνυχτα. Έτσι πρέπει να νιώθουν και οι υπάλληλοι του Δήμου Κοζάνης, οι οποίοι κάνουν λειτουργήμα, είναι στην υπηρεσία του κάθε δημότη. Είναι υπηρέτες του δημότη. Δεν είναι να πάει κάποιος δημότης να ζητήσει κάτι και να το φέρονται με τρόπο όχι ευγενικό. Ακόμα και αν δεν είναι δική τους αρμοδιότητα, θα πρέπει να τον παραπέμπουν, να πάνε να τον βοηθάνε. Έτσι προσφέρουμε υπηρεσίες στον κόσμο μας για να μπορούμαστε να είμαστε ωφέλιμοι και να είμαστε περήφανοι για το Δήμο μας. Πρέπει να περάσουμε σε μία πολύ μικρή διακοπή. Θα κάνουμε έτσι το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Εμείς θα επιστρέψουμε εδώ, στο Δημοτικό Κήπο Κοζάνης. Κάνουμε παράλληλα και τον περίπατό μας, το απολαμβάνουμε. Και επειδή είστε και ένας άνθρωπος που προσέχετε τη φυσική σας κατάσταση. Πιστεύω και άλλοι υποψήφοι θα συνεχίσουν και θα το δουν. Λέτε. Και θα αντιγράψουν. Πάντα με αντιγράφουν εμένα, κυρία Νουλίδου. Πάντα με αντιγράφουν. Δεν είναι καθόλου. Δεν το λέω. Και μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει γιατί αν είναι κάτι σωστό και εγώ θα το πάρω από κάποιους άλλους. Επιστρέφουμε λοιπόν σε πολύ λίγο η ώρα των πολιτών. Κάνουμε φόκους στο Δήμο Κοζάνης μαζί με τον υποψήφιο Δήμαρχο το Φώτη Κεχαγιά και το Συνδυασμό Δύναμη Προοπτικής. We'll be right back.
Επιστροφή στην ώρα των πολιτών. Μαζί με τον υποψήφιο Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Φώτη Κεχαγιά, επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Προοπτικής για το Δήμο Κοζάνης, σε μια διαφορετική συνέντευξη, με δεδομένο ότι βγήκαμε εκτός στούντιο μετά από πρόταση του κυρίου Κεχαγιά, την οποία αποδεχτήκαμε με πολύ χαρά. Και νομίζω ότι έχουμε και μια άλλη αίσθηση όταν είσαι κοντά στη φύση, όταν είσαι κοντά στην εξοχή. Θέλω να πιάσουμε ένα θέμα τώρα. Έχουμε καλύτερη διάθεση. Ναι. Μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα με πιο θετικό τρόπο και βέβαια. Οι προτάσεις μπορούν να έρχονται και από τη φύση ακόμη. Αυτό είναι και λίγο σημειολογικό και έτσι έχει το δικό του συμβολισμό ότι ενδεχομένως δεν θα είστε ένας δήμαρχος που θα είστε κλεισμένος σε ένα γραφείο, αλλά θα είστε στην κοινωνία, εκτός, σε επαφή με τον κόσμο. Το ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι άνθρωπος των χωριών, μου αρέσουν τα χωριά. Χθες επισκέφτηκα χωριά μέχρι το Σπάρτο κάτω, ένα πανέμορφο χωριό, και τα χωριά, τα παραλίμνια είναι αναξιοποιητά και πρέπει να αξιοποιηθούν. Αλλά μου αρέσει γενικά η φύση, γιατί για σκεφτείτε πού μπορεί να πάει ένας πολίτης να περάσει κάποιες ώρες με τα παιδάκια του, με τα εγγόνια του ένας παππούς, για να μπορέσει να έχει ένα φυσικό περιβάλλον τέτοιο και τα παιδιά να ζουν στη φύση. Τώρα, αυτό που όλοι ευαγγελίζονται, τα οικολογικά και όλα αυτά, το θέμα είναι στην πράξη. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και να σας πω, μου αρέσει να πάω να βοσκήσω μέχρι και πρόβατα τώρα. Και επειδή έζησα μέσα. Μέσα, ναι, μέσα χρόνια. Είναι νοσταλγικά πράγματα, αλλά θες να ξέρεις όλα τα προβλήματα για να μπορείς να δίνεις και λύσεις, ναι, στα προβλήματα. Αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι η μεγάλη εμπειρία. Και από εκεί και πέρα πρέπει να είσαι αποτελεσματικός. Αυτό έχει σημασία που το λέτε, κύριε Κεχαγιά. Γιατί προέρχεστε από μια αγροτική οικογένεια, έτσι, από μια φτωχή οικογένεια. Και πολυμελή. Πολυμελή οικογένεια, εφταμελή, με σπουδασμένα παιδιά, ωστόσο, όλοι, παρά τα δύσκολα οικονομικά εκείνα χρόνια, και που ο καθένας ξεχώριζε στον τομέα που ξεχωρίζει. Οπότε είστε και ένα παράδειγμα σε όσους μας ακούνε, γιατί και τώρα χρόνια κρίσης βιώνουμε. Εννοείται αυτοδημιούργητος. Έτσι είναι. Ναι. Έτσι είναι. Πράγματι, παιδευτήκαμε πολύ στα μικρά τα χρόνια και έφτασε στο σημείο να μπορούμε να προσφέρουμε στην κοινωνία. Και συμβουλεύοντας και τα παιδιά μας και τα παιδιά όλου του κόσμου, εκπαιδευτικός, πέρασαν από τα χέρια μου χιλιάδες παιδιά, να μπορείς να είσαι χρήσιμος στην κοινωνία και να αφήσεις το θετικό στίγμα όταν αποδημήσεις σε Κύριο. Είπατε νωρίτερα ότι τι ζητάει ο κόσμος, να έχει χώρους πρασίνου, να μπορεί να πάει με τα παιδιά του κτλ. Πρασίνου, αθλοπαιδιάς, αθλητισμού, να έχει σωστές παιδικές χαρές, να έχει προσβασιμότητα, να μπορεί όλα αυτά της καθημερινότητας να τα απολαμβάνει ο πολίτης, γιατί πληρώνει. Ναι. Εμένα, ωστόσο, με πήγατε πολλά χρόνια πίσω, όταν ο Ξενίας πάνω, το παλιό αυτό ξενοδοχείο, που βεβαίως ήταν προσβάσιμο για όλο τον κόσμο, με την καφετέρια που είχε, με τους χώρους αναψυχής, ήταν το στολίδι τότε της περιοχής και φυσικά όλοι ανηφορίζαμε στην περιοχή εκείνη, στο σημείο εκείνο, για να απολαύσουμε τον καφέ. Εντάξει, δεν είστε και τόσο μεγάλοι για να λέτε ανηφορίζετε, αυτό έχει πολλά χρόνια. Εντάξει. Λίγο, άμα το προλάβατε από φωτογραφίες. Όχι, πήγαινα μικρή, έτσι, από μικρή. Α, μικρή. Όταν ήσασταν μικρή, ναι. Μικρή, λέω. Ανηφορίζομαι με τα καρότσια και τους γονείς. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε στο κομμάτι αυτό, όμορφο, της αξιοποίησης. Το πιο όμορφο σημείο της Κοζάνης, ντρέπομαι, το λέω στην κυριολεξία, ντρέπομαι να το βλέπω σε αυτή την κατάντια ένα στέκι τοξικομανών να έχει καταστραφεί, να έχει χαθεί η περιουσία του δημοσίου. Είχε πάρει και φωτιά κάποια στιγμή. Πάρει και φωτιά. Ήταν πράγματι στολίδι, πηγαίναμε, είχε καφετέρειες πάνω, χώρους αναψυχής. Ο Ξενίας πρέπει ξανά να ξαναλειτουργήσει, να πουληθεί, να δοθεί σε ιδιώτες και να μπορέσει αυτό το σημείο της πόλεως να γίνει πόλος έλξης και να πηγαίνει ο κόσμος και να απολαμβάνει. Και βέβαια εκεί μαζί ταυτόχρονα με το ξενοδοχείο πρέπει να γίνει και ένα συνεδριακό κέντρο που λείπει από την Κοζάνη και δεν μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο συνέδριο. Δηλαδή είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα που δεν διαθέτει ένα συνεδριακό κέντρο των 500-600 θέσεων. Είναι δυνατόν? Είναι όλα των 200 και των 300, ναι, θέσεων. Βεβαίως υπάρχουν κάποια κολλήματα, γιατί και η παρούσα δημοτική, ακούστε, αρχή προσπάθησε να τα αξιοποιήσει. Έχουν γίνει λάθη τραγικά στο Ξενία, έχουν γίνει ολιγορίες. Θα πρέπει η επόμενη δημοτική αρχή από την επόμενη μέρα να ασχοληθεί με το Ξενία για να μπορέσει να δοθεί έστω και με τη μορφή ΣΔΙΤ, κυρία Ανουλίδου. Σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Και να συνεισφέρει και ο Δήμος, γιατί τα ωραία σημεία στην πόλη μας και τα επισκέψιμα είναι λίγα. Είναι ένα από τα ωραιότερα και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Θα πρέπει εκεί να ξαναλειτουργήσει ο Ξενίας και έχουμε πρόταση για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Ξενίας. Θα πρέπει να δοθεί σε δημοπρασία, να το πάρει ο ιδιώτες και ο Δήμος, ακόμα και η περιφέρεια, από το τοπικό πόρο να το αξιοποιήσει. Ένα άλλο σημείο, και αυτό σημείο αναφορά στην περιοχή μας, και αυτό με γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, είναι το Κουρί.
το οποίο υπήρξε μια απεμπλοκή των κολλημάτων και των διαδικασιών, προχώρησε λίγο, αλλά τώρα πάλι σταμάτησαν οι εργασίες. Υπάρχει φοβερή ολιγορία και στο χωρί. Να σας θυμίσω ότι το 2007 που ήμουν αναπληρωτής νομάρχης και αντινομάρχης οικονομικών και διοίκησης, είχαμε δώσει 1,5 εκατομμύριο για την ανάπλαση του Κουρί. Από το τοπικό πόρο. Δεν έγινε τίποτα τότε. Ξέρετε, το Κουρί ανήκει στο Δήμο. Ξανά λεφτά για το Κουρί. Τώρα μαθαίνω ότι ο εργολάβος σταμάτησε. Έκανε κάποιες παρεμβάσεις και σταμάτησε. Εκεί η δημοτική αρχή πρέπει να είναι αποτελεσματική. Θα πρέπει οι επιβλέποντες μηχανικοί, η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να επέμβει. Γιατί έγινε αυτό, γιατί δεν τελείωσε, είναι ό,τι γίνεται με τα δημόσια έργα που πάνε μακρόχρονα, ζητάνε παρατάσεις και στο τέλος πολλά από αυτά παρατιούνται. Δεν είναι έτσι. Θα πρέπει η Δημοτική Αρχή σε αυτό το τομέα να είναι σφιχτή, να επιβλέπει για να μπορεί να παράξει και έργο. Τα λεφτά είναι λίγα και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο πολύ μεγάλο. Και κεφάλαιο. Πρέπει να γίνει και ένας διάδρομος, ποδηλατόδρομος, από την πόλη της Κοζάνης μέχρι το Κουρί. Μπορεί να γίνει ποδηλατόδρομο. Βεβαίως. Ένας συνυποψήφιος έλεγε ότι δεν ενδείκνυται. Τι λέτε. Η Κοζάνη, τι λέτε. Ποδηλατόδρομος, τι λέτε. Τι λέτε. Όπως επίσης και το άλλο το σημείο που μπορούν και έχει πρόσβαση προς τον Άργυλο. Όχι από την πόλη. Εκτός από την πόλη, εννοώ από κάτω εκεί από τη διασταύρωση που πάει για Θεσσαλονίκη. Έχει ένα πεζοδρόμιο, πιο πέρα μπορεί να γίνει. Ναι. Πιο πέρα, εκεί που είναι το καινούργιο το σούπερ μάρκετ και η ΔΕΗ που είχε, από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει. Κατάλαβα. Πολύ εύκολα μπορεί να γίνει. Συνδέω με το ποδηλατόδρομο. Εκεί που ρίξαμε τις γέφυρες, ήδη είναι ανοιχτό το κομμάτι για να μπορέσει μια μεγάλη μερίδα κόσμου που ζει προς εκεί την περιοχή να πάει και να περπατάει. Ναι, εντάξει. Ο κόσμος έχει ανάγκη την υγιεινή άθληση, την πεζοπορία, γιατί το συνιστούν. Άπαντες. Κύριε Κεχαγιά, σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Υπάρχει μια μελέτη, υπάρχει ένας σχεδιασμός και ένας προγραμματισμός από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Πλήθος εκδηλώσεων παρουσιάστηκαν, ξαναπαρουσιάστηκαν. Η δική σας θέση ποια είναι και αν θεωρείτε ότι στο σχέδιο που προβλέπετε υπάρχουν λάθη. Κοιτάξτε, εγώ δεν θα πω για λάθη. Άρα ότι υπάρχουν προβλήματα και στις μελέτες και όλα αυτά, να σας πω με ένα απλό ερώτημα. Οι θέσεις πάρκινγκ που είναι. Αρκετές εκατοντάδες που θα καταργηθούν. Πού θα πάει ο κόσμος στα αυτοκίνητα, δεν πρέπει να προβληθεί. Άρα, όταν γίνει η ανάπλαση της πλατείας Λασάνη, το έχω πει στις προγραμματικές μου θέσεις, θα πρέπει να γίνει συμπληρωματική μελέτη για να γίνει υπόγειο γκαράζ, τριώροφο τουλάχιστον, για να υπάρχει προσβασιμότητα στο κέντρο. Αυτά τα αυτοκίνητα, οι θέσεις που θα καταργηθούν, τουλάχιστον και θέσεις εργασίας θα προκύψουν και να έχει ο κόσμος. Πρόσβαση που έρχεται από τα χωριά, που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, πρόσβαση στο κέντρο. Αλλιώς το κέντρο μας είναι μοιραία να φθίνει συνέχεια και να τελειώσει, να πεθάνει. Νεκρώσει, δηλαδή. Να νεκρώσει. Δεν γίνεται έτσι. Όλες οι πόλεις έχουν τα γκαράζ. Ούτε φτάνουν τα ιδιωτικά πάρκινγκ αυτά. Να σου πω ότι είχα γένεια προχτές που ήρθαν 500 άτομα και δεν είχα πού να αφήσουν τα αυτοκίνητα. Εδώ κάτω τα άφησαν. Εδώ στο πάρκο. Περπάτησαν ένα χιλιόμετρο οι άνθρωποι. Άρα, ναι στην πεζοδρόμηση, ναι στην πεζοδρόμηση της Παύλου Μελά. Άρα θα πρέπει να προβλεφθούν θέσεις πάρκινγκ και οι θέσεις πάρκινγκ γίνονται μόνο με την πλατεία Λασάνη. Είπα την άλλη φορά, κυρία Νολίδου, ένα όνειρο που είχα για την υπογειοποίηση της Παύλου Μελά και από πάνω να γίνει πεζοδρόμηση με νερά πάνω από τους 40 μάρτυρες, να αλλάξει όλη η πόλη, η φυσιογνωμία όλης της πόλης. Και κάποιοι το κορόιδεψαν. Χρειάζονται αρκετά λεφτά. Αλλά δείτε τη Βέρεια που έγινε, δείτε άλλες πόλεις. Θα αλλάξει όλη η πόλη, θα ομορφύνει κατά πολύ η πόλη μας, ούτως ώστε ο κόσμος θα λέει: Κοιτάξτε, μια όμορφη πόλη. Ναι. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Τώρα, έτσι πώς μου θέτετε κάποια παραδείγματα, για παράδειγμα την γειτονική μας Βέρεια κτλ. Εγώ σκέφτομαι η είσοδη της πόλεως. Είναι η είσοδη αυτή που έχουμε και από εδώ, από την Καστοριά. Εντάξει, και έχουν καλοπιστεί λίγο, έχουν βελτιωθεί τίποτα. Κάποια πράγματα, τίποτα. Αλλά πάλι θα μπορούσαν να είναι πιο αναπτυγμένα. Μου φέρετε στο μυαλό το παράδειγμα του Δήμου Τρικαίων. Έτσι. Φαντάζομαι έχετε ασχοληθεί κι εσείς και ως αυτοδιοικητικός πολύ με αυτόν τον δήμαρχο, αυτή τη διοίκηση τέλος πάντων που έχει κάνει λαμπρά πράγματα και έχει καταφέρει να καταστήσει το Δήμο πρότυπο. Έτσι. Για όλη την Ελλάδα. Χαίρεσαι να πας να επισκεφτείς. Ναι, τι έχει αυτός ο δήμαρχος ή οι δημοτικές αρχές που πέρασαν? Προτάσεις και δεν ανθρώπων με εμπειρία, με αποτελεσματικότητα και ανθρώπων που βλέπουν στο μέλλον. Έβλεπα προχτές παράνομα παρκάριζαν κάποιοι στα πεζοδρόμια. Και τους άφηναν να προειδοποιητική κλίση. Έτσι, το είδατε κι εσείς. Ναι. Δεν σας έκανε εντύπωση? Ναι, ναι. Εδώ οι δικοί μας που παρακάρουν στις θέσεις των ΑΜΕΑ και ένα σωρό άλλα
δεν πρέπει κάποια στιγμή να τους ευαισθητοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να το κάνουν? Δεν πρέπει. Κάναμε προχτές η μερίδα για τα αμαία και η προσβασιμότητα στο Δήμο μας είναι η χειρότερη από όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Εντάξει, έχουμε μια πόλη που υψομετρικά δεν βοηθάει και την ηλεκτροκίνηση και, και τα ποδήλατα, αλλά θα πρέπει αυτά να τα δούμε οπωσδήποτε. Πρέπει να δοθεί βαρύτητα περισσότερη, δηλαδή. Μίλησα προχτές στα εγγένεια. Στα εγγένεια που μιλούσα, απέναντι έχει ένα κτίριο της Ένωσης. Ναι. Είναι απολωτριωμένο από τις τράπεζες, είναι υποθηκευμένο μάλλον. 500-600 χιλιάδες. Αν εκείνο το γκρεμίσουμε, απέναντι, πίσω είναι το σπίτι του Βούρκα, το αρχοντικό, ναι, και το μητροπολιτικό. Ξέρετε πόσο θα αλλάξει η ομορφιά του. Ή η πολυκατοικία. Αυτό προβλέπεται που είναι, και για, ναι, το μουσείο, το λαογραφικό μουσείο. Ή το λαογραφικό, στο λαογραφικό μουσείο η οικοδομή που είναι μπροστά. Ναι. 800.000 ένα εκατομμύριο. Από τον τοπικό πόρο που δεν πρέπει να σπαταλέτε 50 εδώ, 20 εδώ χιλιάρικα, λες αυτό το κομμάτι, ένα εκατομμύριο το δίνω για να η πόλη να ομορφεί, να φαίνεται από τον πεζόδρομο του λαογραφικού μουσείου. Δεν έχουμε πολλά σημεία τουριστικά μέσα στην Κοζάνη. Όμως αυτά που έχουμε. Πρέπει να τα αναδείξουμε. Θέλω να επιστρέψουμε στο κομμάτι της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Και το λέω αυτό γιατί κι εσείς, έχοντας την οικογένεια άτομα με αναπηρία, έχετε ταλαιπωρηθεί πολλά χρόνια. Γνωρίζετε από μέσα τις ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρία. Θα μπορούσε ο Δήμος, δηλαδή, τι τομές θα μπορούσε να κάνει ο Δήμος για να βελτιώσει την καθημερινότητά του? Θα σας πω κάτι. Δεν χρειάζονται προτάσεις. Χρειάζεται η υλοποίηση των προτάσεων. Δεν μπορεί τα άτομα με αναπηρία να μην μπορούν να επισκεφτούν ούτε το κέντρο ούτε να περπατήσουν. Η κόρη μου προχτές επαναστάτησε και λέει: θα κατέβω κάτω. Λέω: θα σε χτυπήσουν τα αυτοκίνητα. Ναι. Δεν έχει ούτε πεζοδρόμια. Δεν έχει πουθενά. Τι θα κάνεις μέσα στον δρόμο? Ο άλλος δεν ξέρει ότι είσαι τυφλή. Ναι. Θα έρθει και θα σε χτυπήσει, λέω. Άρα, προτάσεις υπάρχουν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε όμως. Εγώ, εκείνο που με διακρίνει η κυρία Νουλίδου είναι η αποτελεσματικότητα και το ξέρουν όλοι. Αν πω ότι αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Βλέπετε απέναντι το συντριβάνι. Γιατί να μην έχει νερό? Ναι. Πρέπει να γίνει εντολή. Κάποτε είχε νερό. Εγώ έχω και καιρό να έρθω στο δημοτικό εκεί που είναι. Δεν η μπορεί αλήθεια τα συντριβάνια και ένα τόσο ωραίο μέρος εδώ να μην λειτουργεί το συντριβάνι ή τα άλλα κάτω. Αυτά δίνουν τόσο μεγάλη ομορφιά και αξία στον τόπο μας που. Τι να πω. Πάντως από πράσινο καλά πάμε εδώ, ναι, και βλέπω ότι είναι και περιποιημένο. Πρέπει να κουρευτούν. Δεν είναι περιποιημένα, εσείς ξέρετε και από καλοποιησμό φυτών. Βέβαια. Λοιπόν. Πρέπει ήδη αυτά τα παρτέρια όλα να γίνουν. Να γίνουν. Αργήσαμε. Γιατί έρχεται και Πάσχα αυτές τις μέρες. Ο κόσμος θα βγει έξω, είδατε, κάνει καλό καιρό. Θα βγουν έξω με τα παιδάκια. Άμα το βλέπουν, ευτυχώς είναι καθαρό. Ευτυχώς είναι καθαρό και θέλω να κάνουμε και μία έκκληση στους πολίτες, στους δημότες. Γιατί από εμάς εξαρτώνται όλα. Εθελοντισμός. Να μπορεί ο καθένας να προσφέρει με τις δυνάμεις του και στο πεζοδρόμιο του και στο δρόμο του απ' έξω και στο καλοπισμό του σπιτιού του. Και γενικά είμαστε μια κοινωνία, ένα σύνολο που πρέπει ο ένας να βοηθάμε τον άλλον για να μπορούμε. Βλέπω την κοινωνία του Βελεβεντού και τη χαίρομαι. Βάφουν έξω τα πεζοδρόμια, τα σπίτια τους. Τα χαίρεσαι. Όπως και στα Πετρανά. Έτσι. Όλα τα χωριά. Τα οποία χωριά δεν έχουν απαιτήσεις, κυρία Νουλίδου. Έχουν απαιτήσεις να έχουν ηλεκτροφωτισμό, σας είπα στην αρχή, καθαριότητα, να κόβονται τα πράσινα και να έχουν παιδικές χαρές για τα παιδιά. Και το κομμάτι της μεταφοράς μετακίνησης να έχουν συγκοινωνία. Βέβαια. Γιατί κι εσείς ζείτε και στο χωριό και στη Λευκόβηση. Τα ιατρία, τα αγροτικά, να μπορούν να στελεχώνονται από γιατρούς, να γράφουν τις συνταγές, γιατί και εκείνο είναι μια μεγάλη πληγή. Όπως βέβαια είδατε προχτές, δώσαμε λεφτά για επίδομα στους γιατρούς που θα έρχονται για να έχουν κίνητρο για να έρθουν. Να είναι πιο ελκυστικές οι θέσεις στην περιοχή. Έτσι λύσαμε ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν ερχόταν, γιατί με 800 ευρώ ο γιατρός δεν έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα. Του κάνεις ελκυστικό για να μπορεί να στελεχωθούν όλες οι κλινικές για να μπορούμε να παρέχουμε υγεία στους πολίτες. Όσον αφορά το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, γνωρίζουμε όλοι τα χρόνια λειτουργίας που φέρει στην πλάτη του, γνωρίζουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν σε γιατρούς κτλ. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να βελτιώσει, βεβαίως, την υγεία των πολιτών. Βεβαίως. Γιατί ο εκάστοτε δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και του Μαμάτσιου, του νοσοκομείου. Άρα θα πρέπει η πολιτεία, η περιφέρεια έχει κάνει πάρα πολλά για το Μαμάτσιο νοσοκομείο και για τον Ποδοσάγιο και για τα νοσοκομεία.
και μελέτες ενεργειακές, και... για εξοπλισμό στην καρδιολογική κλινική, στις χειρουργικές. Πράγματα τα οποία ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας. Ε. Δεν έχει καμιά υποχρέωση η περιφέρεια. Ζητάει αλλά... όμως να πάρει την αρμοδιότητα. Ζητάει να πάρει την αρμοδιότητα και έπρεπε να της δοθεί αρμοδιότητα, γιατί πιστεύω και καλύτερη διοίκηση θα ασκούσε και τα προβλήματα τα ξέρει κοντά και δεν τα ξέρει ο Αθηναίος. Έτσι. Μην γελιόμαστε. Όταν θα έρθει μια φορά το χρόνο θα τα ακούσει και θα φύγει. Για να μπορέσουμε ο κόσμος να είναι ευχαριστημένος και στην υγεία και στις παροχές της υπηρεσίας υγείας. Πανεπιστήμιο... Έχουν γίνει λάθη. Πολλά. Πολλά. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενότατη εκπαίδευση. Είχαμε και την ευχάριστη εξέλιξη με την προσθήκη άλλων δύο τμήματων. Έτσι. Ένα στην Κοζάνη και ένα στην Φλόρινα. Θεωρείτε ότι θα ισχυροποιηθεί το νέο ίδρυμα το οποίο θα δημιουργηθεί? Είναι στα χέρια μας όχι απλά να ισχυροποιηθεί, να το κάνουμε ένα πανεπιστήμιο ζηλευτό και στις γύρω χώρες να μπορούν να έρχονται εδώ. Και εκεί πρέπει να φύγει αυτή η αγκύλωση. Να έχουμε και ιδιωτικά πανεπιστήμια και βέβαια τα κρατικά αυτά πανεπιστήμια να είναι και εξωστρεφή. Να παρέχουν εκπαίδευση, γιατί και ο τουρισμός παιδείας είναι μεγάλος τουρισμός. Πόσο απαραίτητη είναι και καθοριστική σημασία η διασύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την εκπαίδευση, με την ανώτατη εκπαίδευση, στο κομμάτι των προγραμμάτων, έχουμε, των ερευνητικών προγραμμάτων. Έτσι. Έχουμε άριστη σχέση και με τα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα που είχαμε, και με το ΤΕΙ και το Πανεπιστήμιο. Βοηθήσαμε πολύ στα ερευνητικά προγράμματα. Δώσαμε λεφτά, αναθέσαμε μελέτες πολλές, τη γέφυρα του Ρημνίου, την άλλη τη γέφυρα. Ενεργειακή αναβάθμιση στο Πανεπιστήμιο πάνω της Καστοριάς που περάσαμε πρόσφατα προχτές. Πάρα πολλά ερευνητικά στο χημικό το τμήμα, σε πολλά τμήματα. Βοηθάμε γιατί αυτά προσδίδουν αξία στην περιοχή μας. Και βέβαια είχα κάνει μια πρόταση. Φανταστείτε, κυρία Ανουλίδου, όταν είχα κάνει πρόταση στον κύριο Καμένο, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στην αρχή της θητείας μας, να γίνει η Πανεπιστημίουπολη εδώ μέσα, πριν κάνουμε τη δημοπρασία με τον Περιφερειάρχη πάνω στη ΖΕΠ. Αν εδώ γινόταν το Πανεπιστήμιο μέσα, θα ήταν το καλύτερο σημείο μέσα στον ιστό της πόλης και η αξία που θα έπαιρνε η πόλη θα ήταν πολλαπλάσια. Mm-hmm. Με τα δύο μεγάλα κτίρια Πριτανίες, ναι. Φανταστείτε, υπάρχουν κοιτώνες με μια εσωτερική, να υπάρχουν και εστίες, μαγειρία, ιατρία, τα πάντα και μια έκταση 480 στρεμμάτων. Τι έγινε? Γι' αυτό λέω υπάρχει προχειρότερα και αυτά πρέπει... κάποια στιγμή να κοπούν ο ομφάλιος λόρος. Μετά από δύο χρόνια, αφού δώσαμε σε δημοπρασία και άρχισε το Πανεπιστήμιο πάνω εκεί, μας παραχώρησαν υποτίθεται το στρατόπεδο. Κρίμα. Να πείτε ότι χάνεται και πολύτιμος χρόνος. Και πολύτιμος χρόνος, αλλά η υπεραξία που θα έδινε το Πανεπιστήμιο στην περιοχή μας έχει σε ένα σημείο το οποίο, με συγχωρείτε, επειδή πάω στη ΖΕΠ πάνω, βοριάδες, το χειμώνα, όχι εύκολη πρόσβαση. Γιατί να γίνονται τέτοια λάθη και όταν υπάρχει μια σωστή πρόταση να μην την επικροτούμε. Να μην αξιοποιείται. Να μην αξιοποιείται. Υπόψη. Έτσι. Ναι, δεν έχετε άδικο. Όσον αφορά το κομμάτι της ανεργίας, κύριε Κεχαγιά, δεν ξέρω πώς μπορεί ο Δήμος να βοηθήσει στην καταπολέμηση, στην απορρόφηση ανθρώπων, ανέργων κτλ. Που υπάρχουν έξω. Αλλά νομίζω θα είναι ένα ζήτημα το οποίο ήδη σας απασχολεί και από την περιοδία που κάνετε. Έτσι. Ζητάει ο κόσμος δουλειά. Θα λέει, κύριε Κεχαγιά, μία θέση εργασίας θέλουμε, τίποτα άλλο μην κάνετε. Φαντάζομαι να το ακούτε. Το ακούμε και το ακούμε τακτικά και είναι ό,τι πιο στενάχωρο, πιστέψτε μου, στις περιοδίες που κάνουμε. Νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες με μεταπτυχιακά, διδακτορικά, να μην έχουν δουλειά, να μην υπάρχει τίποτα και να σε στεναχωρεί και να σε πνίγει αυτό το συνέστημα. Εγώ προσπαθώ και τα παιδιά μου, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι εδώ δραστηριοποιούνται και θέλω εδώ να ζήσουν τα παιδιά μου. Αλλά αν κάποια στιγμή συνεχιστεί με την μεταλιγνητική περίοδο αυτή η στασιμότητα της ανεργίας, ιδίως στους νέους ανθρώπους, θα αναγκαστούν να φύγουν. Έφυγαν τα νέα τα παιδιά, οι επιστήμονες αυτοί, δεν υπάρχει μέλλον. Μαζί με το δημογραφικό που είναι τεράστιο πρόβλημα, δεν σας είπα, στο πρόγραμμά μας, τι? Έχουμε υποσχεθεί και θα το κάνουμε πράξη, η οικογένεια ή μάλλον το ζευγάρι που κάνει τρίτο παιδί θα επιδοτείται από το Δήμο με ένα σοβαρό ποσό, το οποίο θα εξοικονομήσουμε από άλλους σπόρους, από το φωτισμό. Από όλα αυτά θα το εξοικονομήσουμε. Γιατί
Δεν μπορεί οι θάνατοι στην περιοχή μας να είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις. Ναι. Θα φτάσουμε το 2000. Ισχύει, νομίζω, είναι αυτό. Τρομερό το πρόβλημα, το δημογραφικό. Ίσως είναι πολύ μεγαλύτερο και από τις ανεργίες το πρόβλημα. Ναι, και αυτό χωρά και κεντρική παρέμβαση. Φανταστείτε τα δύο προβλήματα. Ανεργία, φεύγουν οι νέοι έξω, και δημογραφικό πρόβλημα. Η Ελλάδα θα γεράσει. Η Ελλάδα δεν θα έχει μέλλον. Ναι. Δεν θα έχει μέλλον. Αυτό πρέπει να το δούμε όλες οι δημοτικές παρατάξεις μαζί με την πολιτεία. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς την πολιτεία. Ήρθαμε στο πιο όμορφο σημείο. Ήρθαμε στη γέφυρα. Αλλά στεναχωριέμαι. Δεν είναι. Αυτό όμως έκριση, τώρα... Έκριση προς τους συνδημότες μας. Είναι απαράδεκτο όταν ο Δήμος ξοδεύει για βαφές και όλα αυτά να έρχονται να γράφουν τα παιδιά. Και βέβαια αυτό σημαίνει οικογενειακή κουλτούρα που πρέπει οι γονείς να καθοδηγούν τα παιδιά μαζί με τα σχολεία ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Έχει να τα πληρώνουν οι ίδιοι οι γονείς τους από τα τέλη και δεν είναι σωστό. Δηλαδή δεν είναι πολιτισμός αυτό το πράγμα. Και δεν είναι το μοναδικό ούτε σημείο να, πούμε. Προσφάτως το ανοιχτό θεατράκι που είναι ακριβώς από πάνω πλήθος βανδαλισμών και άλλες περιοχές και άλλα σημεία, παιδικές χαρές βανδαλίζονται, ακόμη και το Δημαρχείο, το Καμπαναριό. Το Καμπαναριό. Ιστορικά έτσι η σημεία, το οποίο είναι πάρα πολύ λυπηρό, αλλά όπως είπατε και εσείς είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα οικογένειας. Αυτά σε πνίγουν και λες γιατί, γιατί. Είναι, πρέπει πρώτα η οικογένεια, μετά το σχολείο και μετά όλοι οι παράγοντες, είτε είναι πολιτική, είτε είναι αυτοδιοίκηση, είναι ο στρατός, η πυροσβεστική, όλοι εμπλέκονται. Γιατί μέσα στρατόπεδο δεν γράφει κανένας. Πρέπει να έχουμε τέτοια πειθαρχία. Όχι. Κριτήριο, όχι. Θέλουμε δημοκρατικές διαδικασίες, αλλά είναι ντροπή. Κύριε Καχαγιά, είμαστε πάνω σε μία γέφυρα. Και εγώ θέλω να μου πείτε... Γιατί δεν έχει νερό από κάτω. Ναι, γιατί? Ούτε το νερό περνάει. Γιατί. Δεν θα ήταν πανέμορφο άμα είχε νερό. Εντάξει. Και αν είχε και κάποιες πάπιες, κάποια τεινά τέτοια, τα οποία τα παιδάκια πάνε και τρελαίνονται. Ναι. Αυτά είναι μικρές παρεμβάσεις, κυρία Νουλίδου, που πρέπει απαραίτητα να γίνουν για να μπορεί να υπάρχει ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αλλιώς. Θέλω να χρησιμοποιήσω τη γέφυρα που είμαστε και να μου πείτε, κάνουμε γέφυρα από τώρα στο μέλλον με τι χαρακτηριστικά, με εσάς Δήμαρχο βεβαίως. Με συνεργασίες, με συναπόφαση, με τους δημότες. Ο δημότης θα είναι ο πρώτος πολίτης στο Δήμο. Αυτός ουσιαστικά θα μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς είμαστε εκεί διεκπεραιωτές. Υπηρέτες του λαού για να μπορέσουμε, σας είπα και πιο μπροστά, να είμαστε περήφανοι για τον τόπο που ζούμε εμείς, αλλά που θα ζήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αλλιώς θα πρέπει κάτι άλλο να γίνει, δεν ξέρω, στεναχωριέμαι, κάτι άλλο για να μπορέσουμε να ορθοποδήσει ο τόπος, να μπορέσουν να βρουν δουλειά τα νέα τα παιδιά, να επενδύσουμε στον πρωτογενή τομέα, αλλά όλα αυτά με καλή διάθεση από όλους τους πολιτικούς χώρους, από όλες τις παρατάξεις. Εγώ ξέρετε, δεν ρώτησα κανέναν υποψήφιό μου που ανήκει. Αλήθεια σας λέω. Λέω, κυρία Νουλίδου, μου κάνετε για το συνδυασμό, έχετε αυτά τα χαρακτηριστικά, είστε επιχειρηματίας, είστε ελεύθερος επαγγελματίας, είστε καθηγητής, είστε εκπαιδευτικός γιατρός. Σας θέλω στο συνδυασμό για να προσφέρουμε. Αφιλοκερδός για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, το θεωρώ λειτουργήμα. Το θεωρώ λειτουργήμα και έτσι έμαθα να λειτουργώ στη ζωή μου. Η επόμενη μέρα, αναμφισβήτητα, έχει πολλές προκλήσεις, έχει πολλές δυσκολίες. Πολύ ενδιαφέρον, πολλές προκλήσεις. Υπάρχει για σας, ναι, υπάρχει για σας διακύβευμα, υπάρχει δίλημα. Όχι, όχι. Σε αυτές τις εκλογές. Όχι. Όταν μπαίνεις σε ένα εκλογικό αγώνα, μπαίνεις για να κερδίσεις. Πιστεύω ότι θα μας τιμήσουν οι πολίτες, γιατί ξέρουν τα χαρακτηριστικά μας. Ξέρουμε τι θέλουμε για το Δήμο, ξέρουν τις προτάσεις, έχουμε βγάλει το πρόγραμμα. Δεν έχουμε κυρία Νουλίδου, από πίσω ούτε πολιτικές παρατάξεις, ούτε κόμματα, ούτε βουλευτές, ούτε παράγοντες οικονομικούς, τίποτα. Είμαστε άνθρωποι της αγοράς, είμαστε άνθρωποι της πιάτσας, ξέρουμε τα προβλήματα, μπορούμε να τα παλέψουμε τα προβλήματα και να δώσουμε προοπτική στον τόπο. Γιατί λοιπόν δύναμη προοπτικής? Γιατί. Χρειάζεται και δύναμη για να υπάρξει προοπτική. Βεβαίως. Πρέπει να έχεις αντοχές. Θα υπάρξουν προβλήματα, στενάχωρες καταστάσεις, ανεργία. Βλέπετε, μερικά πράγματα σε πνίγουν. Πρέπει να έχεις δύναμη ψυχής και όλοι μαζί, μαζί με τους πολίτες, είτε μας ψηφίσουν είτε δεν μας ψηφίσουν. Θεωρούμε την επόμενη μέρα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υπάρχουν τα προβλήματα του Δήμου και αυτά που πρέπει να επιλύσουμε όλοι μαζί. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Έτσι προχώρησα στη ζωή μου.
Και έτσι θέλω να προχωρήσω και μετά. Με όλους φίλους, είδατε ότι δεν θέλω να θίξω κανέναν. Δεν με ενδιαφέρει. Τις προτάσεις ολονών, τις σωστές θα τις οικειοποιηθώ κι εγώ. Και θα με συγχωρήσουν οι συνυποψήφοι. Τις δικές μου τις προτάσεις, αν θεωρούσουν σωστές, εκεί θα τις βάλουμε στο τραπέζι. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Κεχαγιά, γιατί βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την αντίστροφη μέτρηση για την γιορτή του Πάσχα. Να σας διακόψω, μην το ξεχάσω, μπράβο. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα, καλές γιορτές, καλή Ανάσταση, να περάσουν ειρηνικά και όμορφα με τις οικογένειες, να ξεχάσουν για λίγο τα προβλήματα. Έρχεται η Ανάσταση και βέβαια πιστεύω θα έρθει και η Ανάσταση στο Δήμο. Γιατί καινούριος άνεμος πνέει, καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν, άνθρωποι που έχουν όρεξη να προσφέρουν στα κοινά και εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό. Καλό Πάσχα σε όλους, καλό Πάσχα και σε εσάς. Να είστε καλά. Και σε εσάς κύριε Νεκτάριε και από εκεί και πέρα όλοι μαζί μπορούμε, αυτό είναι το σύνθημα, να προσφέρουμε στο Δήμο της Κοζάνης και να είμαστε ωφέλιμοι. Με γνώση και εμπειρία πάντα. Με γνώση, εμπειρία και αποτελεσματικότητα. Μην ξεχνάτε το αποτελεσματικότητα. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και στο συνδυασμό σας και σε εσάς προσωπικά. Εμείς κυρίες και κύριοι κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την ώρα σας ευχαριστώ θερμά. Πολιτών. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Κεχαγιά, και επίσης θα σας δοθεί η δυνατότητα να πω. Δεν ξέρω, ίσως θα έχει ενδιαφέρον να το κάνουμε και στη φύση πλέον. Θα ανοίξει περισσότερο και ο καιρός. Να κάνουμε πάνελ. Θα καθίσετε ό,τι όλοι οι υποψήφοι στο ίδιο τραπέζι για να υπάρξει και μία αντιπαράθεση όσον αφορά και αντιπαραβολή των θέσεων και των προτάσεών σας. Ανοιχτός σε όλα. Θέλω το διάλογο. Έμαθα στη ζωή μου με διάλογο και συναπόφαση. Και βέβαια κοντά στους πολίτες, μαζί με τους πολίτες, όλοι μαζί, το επαναλαμβάνω και γίνομαι κουραστικός όλοι μαζί, να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε και όλους εσάς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση.